Στην παρανομή σύλληψη δύο Ελληνοκυπρίων προχώρησαν οι κατοχικές αρχές στα Στροβίλια. Πρόκειται για πατέρα και γιο από την Σωτήρα. Ο πατέρας 47 ετών και ο 25χρονος γιος είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί για να μεταβούν στην οικία συγγενικού τους προσώπου που βρίσκεται στην περιοχή των Στροβιλιών. Αμέσως περιπολικό της λεγόμενης αστυνομίας σπέβδει στην περιοχή. Τούρκοι στρατιώτες τους ενημερώνουν ότι εισήλθαν με το αυτοκίνητό τους σε στρατιωτική ζώνη, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Τις κυπριακές αρχές ενημέρωσε η σύζυγος του 47χρονου μετά από τηλεφώνημα που δέχθηκε από τον γιο της. Πρόκειται για οικογένεια βιοπαλαιστών με τρία παιδιά. Οι δύο συλληφθέντες έχουν προσαχθεί ενώπιον ψευδοδικαστηρίου της Αμοχώστου και αναμένεται να παραμείνουν υποκράτηση μέχρι και αύριο, 1η Οκτωβρίου. Τα Ηνωμένα Έθνη διαβεβαιώνουν ότι και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. Στην Σωτήρα υπάρχει αισιοδοξία πως αύριο το ψευδοδικαστήριο θα τους αφήσει ελεύθερους.